Καλημέρα Ο κύριος σας. Λεβέντης, ο οποίος πραγματικά εχθές, ξέρω εγώ, εμένα με, έγινε τι να με πλησιάσει για μία ακόμα φορά. Τον έχουμε στο τηλέφωνο, μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και σήμερα, όπως και πριν από λίγους μήνες, και το θεωρούμε χαρά όταν φιλοξενούμε τον Βασίλη τον Λεβέντη, γιατί μπορεί να μην είναι Σαλονικιός, αλλά εμείς οι Σαλονικοί το γουστάρουμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε κύριε Λεβέντη, καλή σου μέρα. Καλημέρα κύριε Γιώργο μου, καλημέρα και στην κοπελιά. Η αποστολία είναι, την οποία... Η αποστολία, ναι. την έχεις κάνει δύο προτάσεις, δύο προτάσεις να κατεβεί στο... Για σύνταξη μαζί σας, γιατί με ξεχνάτε, γιατί... Και έχετε και το όνομα του πατέρα μου. Α, είδατε, θα με θυμάστε. Απευθυνθήκατε λοιπόν χθες στους βουλευτές και τονίσατε ότι το νομοσχέδιο αφορά το μέλλον της χώρας. Γιατί περιμέναμε 100 χρόνια την απλή αναλογική και χάρη στη Φόφη προδόθηκε. Προδόθηκε και αυτό το όνειρο. Η κυρία Φόφη θέλει να πάρει ο κύριος Μητσοτάκης 50 έδρες δώρο. Μάλιστα. Αυτή είναι η επιθυμία της κυρίας Φόφης. Και τι έχει να κερδίσει αυτό που έκανε πάντως εχθές. Και όχι, γιατί μένετε στη τη Φόφη μόνο. Γιατί και μόνο ο Θοδωράκης αυτή... δεν ήταν λίγος. Ακούστε, ο Θοδωράκης ήταν πάντα ένας άνθρωπος απολιτικοποιητός, ένας άνθρωπος υπάλληλος της ΕΡΤ. 17 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ ήταν στην ΕΡΤ. Ένας άνθρωπος χωρίς πολιτική παιδεία. Αλλά η Φόφη εκφράζει ένα ΠΑΣΟΚ που από το 1974 έχουν την απλή αναλογική ορόσημό τους. Βεβαίως, βεβαίως. Για μας το 1974. Θυμάμαστε. Θοδωράκης βεβαίως. Είναι ένας άνθρωπος, ένας πολίτης. Είναι που μπορεί να πιστεύει και αυτός ότι στις ισχυρές κυβερνήσεις του Μητσοτάκη ο κύριος Θοδωράκης είναι να τα έχει βρει με το Μητσοτάκη. Η Φόφη όμως προδίδει ένα λαό. Ένα λαό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει μείνει με 4%, αλλά έχει και μια ιστορία. Την ιστορία, τη φανέλα. Όπως λέτε εσείς, νομίζω είναι και αθλητικό. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Παίζει ρόλο η φανέλα. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι φανέλα. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας να προδίδει. Λοιπόν, η Φόφη, άσχετα που εκπροσωπεί το 4% σήμερα, δεν πάβει να κομίζει τα όνειρα ενός Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν μπορεί να, όλα αυτά να τα πετάει στα σκουπίδια και να μην εξηγεί και να λέει τρέλες. Όλο τρέλες έλεγε. Την είδα, βγήκε, ζήτησε το λόγο επί προσωπικού και έκανε επίθεση και φώνησε αστερική. Τι προσωπικού, το θέμα ήταν πολιτικό προσωπικό. Ήταν, προσωπικό ήταν να πω ο Συρίγος είναι, ξέρω εγώ. Καλός άνθρωπος. Αυτό, α, ναι, αυτό είναι προσωπικό. Αλλά όταν ο Συρίγος μιλάει για ένα ευρύτερο θέμα, δεν τίθεται, τίθεται πολιτικά θέματα. Μάλιστα. Πολιτικά θέματα, καταλάβατε. Εγώ λυπήθηκα χθες στη Φόφη. Δεν ξέρω τι υποχρεώσεις έχει στο Μητσοτάκη, τι συναλλαγματικές εξαργύρωνε, δεν ξέρω. Ο Θεός και η ψυχή τους. Τι να πω. Σε τι... Αλλά θα κινδυνεύσει να μείνει έξω από τη Βουλή η Φόφη τώρα. Γιατί το είδε όλη η Ελλάδα αυτό το χθεσινό. Τη το είπατε και, χθες. Είπατε ότι ναι, μπορεί να μην βρίσκεστε καν εδώ. Ναι, η κοιλίδα αυτή δεν ξεπλένεται. Είναι... Γιατί τώρα ξέρετε σε πόσο καιρό θα ξαναψηφίσουμε για απλή αναλογική. Σε άλλα 50-70 χρόνια. Δεν θα ζούμε. Ούτε ο γιος μου μπορεί να μην ζει. Και δεν θα ξαναμιλήσουμε για πει, γιατί ο Μητσοτάκης σε σκοπό τι είπε, να το κάνει πάλι ενισχυμένη. Δηλαδή και αν γίνει απόπειρα τώρα θα ξαναγίνει για, να γυρίσουμε πίσω στο 1821 στις ενισχυμένες αναλογικές και στα πλειοψηφικά συστήματα. Πιστεύετε... Δεν κοιμήθηκα κύριε Σύριγο μου, δεν κοιμήθηκα, με πετύχατε. Στεναχωρέθηκες. Ναι βέβαια, όλο πήγαινα, σηκωνόμουν τουαλέτα, αυτά μου λέει η γυναίκα μου εδώ πέρα. Τι είναι αυτά που τι, γιατί μου λέει να πεθάνεις εσύ λέει, γιατί οι άλλοι πουληθήκανε. Δεν ξέρω τι λέω, αυτό, δηλαδή ουσιαστικά η χθεσινή μέρα ήταν η μόνη μέρα που έζησα μέσα στη Βουλή. Αυτούς τους 10 μήνες, αυτή η μέρα μέτρησε για μένα.
γιατί περίμενα ότι έστω τη 12η ώρα θα σεβαστούν κάποια πράγματα. Αυτοί είχαν ένα μίσος εναντίον του Τσίπρα, και το Τσίπρα και εγώ σε πολλά πράγματα που έχει κάνει διαφωνώ πλήρως. Αλλά γιατί να προδώσω την απλή αναλογική από μίσος προς τον Τσίπρα, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή κάθε νομοσχέδιο δεν θα το εξετάζουμε αν είναι καλό για τα παιδιά μας. Αν το φέρει ο Ροχάμης δεν θα το ψηφίσω αν είναι καλό. Αν είναι καλό θα το ψηφίσω και ας το φέρει και ο Σατανάς ο ίδιος. Δηλαδή περίμενε 100 χρόνια το χώρος του κέντρου και της αριστεράς στην απλή αναλογική. Και δεν θα την ψηφίσω γιατί ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει για να κλείσει το δρόμο του Μητσοτάκη. Ακόμη και έτσι το είπα στη Βουλή. Και με υπολογισμό να το κάνει για να κλείσει το δρόμο του Μητσοτάκη, εμείς που έχουμε 100 χρόνια αυτό το αίτημα, με ποια δικαιολογία δεν θα το ψηφίσουμε. Σωστά. Αυτοί μιλάνε, πολλοί μιλάνε για την πρώτη μεγάλη ήττα του Τσίπρα. Εγώ νομίζω ήταν η πρώτη ήττα του λαού αυτή. Ήταν μια ευκαιρία να φύγουμε από τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, γιατί οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, κοιτάξτε τι κάνουν. Κάνουν πριν τις εκλογές, ρίχνουν το σύνθημα χαμένης ψήφου για να εξοντώσουν κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών. Πριν τις εκλογές επί 35 χρόνια, γιατί έμεινα έξω από τη Βουλή. Γιατί λέγανε χαμένη ψήφος. Ωραίος ο Λεβέτης, αλλά χαμένη ψήφος. Την ημέρα των εκλογών κλέβανε 50 έδρες. Και μετά τις εκλογές, αφού εδρεωνόντουσαν στην κυβέρνηση, όλο ρουσφέτια για να παραμένουν. Δηλαδή τρία εγκλήματα γινόντουσαν συνεχώς. Πριν τις εκλογές με τη χαμένη ψήφο εκβιάζανε με τη λογική αυτή τον Κοσμάκη. Την ημέρα των εκλογών κλέβανε 50 έδρες. Και από την άλλη μέρα των εκλογών πελατειακές σχέσεις και ρουσφέτια για να κρατηθούν. Και έτσι φτώχευσε βέβαια η χώρα. Και δίνεται μια ευκαιρία να φτιάξουμε κυβερνήσεις. Δινόταν μάλλον, γιατί από χθες έπαψε να δίνεται. Η ευκαιρία να φτιάξουμε κυβερνήσεις 3-4 κόμματα, γιατί να μην φτιάξουμε. Κουλτούρα συνεργασιών, ακόμη και το ΚΚΕ, εγώ τι είπα. Και το ξαναλέω. Ακόμη και το ΚΚΕ που εμφανίζεται άγριο κόμμα κατά της Ευρώπης, κατά όλων, αν έρθει στην ευθύνη δεν θα σοβαρευτεί. Θα σοβαρευτεί και αυτό. Όταν είναι μόνο του βέβαια εμφανίζεται, αισθάνεται ότι παίρνει ψήφους πότε, βρίζοντας την Ευρώπη, βρίζοντας την κυβέρνηση. Έτσι αισθάνεται. Αν όμως συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση, δεν θα πάρει το μερίδιο ευθύνης του και το ΚΚΕ. Θα το πάρει. Συμμετείχε το 89. Εντάξει, όχι τέτοια. Δεν λέω δύο μήνες και τρεις. Και... Ναι. Μιλάμε ναι, αλλά έδειξε και σοβαρότητα. Ναι, κάτι έκανε. Βεβαίως. Ο Μαρσέ στη Γαλλία είχε 19% και όταν μπήκε στην κυβέρνηση μετά πήρε 3%. Όμως ήταν τόλμημα. Τον συνέφερε να αναπέξω να γαυγίζει, να βρίζει και να τον ακολουθούν αυτοί που τους αρέσουν οι παχές κουβέντες, οι μεγάλες κουβέντες. Καταλάβατε. Αλλά όταν μπαίνεις όμως στην κυβέρνηση παίρνεις την ευθύνη. Αυτό θέλω και για τον ΚΚΕ και για όλους. Γιατί το να πυροβολείς απ' έξω είναι εύκολο. Η στήριξη και η επιμονή σας για την ψήφιση της απλής αναλογικής. Μα όραμα ζωής. Όνειρο ζωής σας λέω, δεν κοιμήθηκα. Ναι, αλλά... Είμαι άρρωστος. Με έχουν καλέσει τώρα στην Επίδαυρο και είμαι άρρωστος. Τι δά. Έχουν το βράδυ κάποιο έργο στην Επίδαυρο και με έχουν τιμόμενο πρόσωπο. Ένα πάσχο. Θα πάω, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Να κοιμηθείς τώρα που θα κλείσω. Δεν κλείζω. Μπορώ να δικαιολογήσω μέσα μου τη φόβη την κόρη του γεννηματά να χαρίζει 50 έδρες στο Μητσοτάκι. Αυτό δεν το σηκώνω. Και να χασκογελάνε μέσα στη Βουλή, να χασκογελάνε. Σαν να είναι του Μητσοτάκι η τσιράκια. Δεν το δέχομαι αυτό. Τι γίνεται με τη Siemens, τα μπαλώσαμε όλα εκεί πρόεδρε. Οι Siemens τα έχουν πάρει αυτοί. Δεν τα έχουν πάρει και οι μεν και οι δε. Θα τα κουκουλώσουν γιατί όταν είναι ένα έγκλημα που είναι όλοι μέσα. Ναι, αλλά η του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μέσα. Γιατί να το κουκουλώσουν. Εντάξει, αλλά και αυτή επειδή είναι το πρώην ΠΑΣΟΚ. Θα βρει το θάρρος, ναι, επειδή το έχει μετακομίσει το ΠΑΣΟΚ. Το παλιό. Έχει μετακομίσει το ΣΥΡΙΖΑ.
Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Οπότε κάποιοι από αυτούς που έχουν μετακομίσει θα τα έχουν αρπάξει. Η μεγάλη σας, η μεγάλη σας υποστήριξη στο θέμα της απλής αναλογικής γίνεται αιτία, Αποστολία. Γίνεται αιτία. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν και εξαιτίας αυτής της νέας κατάστασης, εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον Αλέξη Τσίπρα και όχι... Δύσκολο, τέτοις... δύσκολο. Ναι, αλλά δύσκολο, λένε... γιατί έχουμε άλλη κουλτούρα. Εγώ έχω κουλτούρα συνεννοήσεων, ενώ αυτοί έχουν το σκληρό τρόπο να προχωρούν σε συγκρούσεις. Εγώ δεν είμαι υπέρ της συγκρουσιακής μεθόδου διακυβέρνησης. Παρά... Δηλαδή αυτές στις άδειες, στις άδειες λένε τέσσερις. Ναι. Και θα κλείσω κανάλια. Εγώ δεν θα μπορούσα να το πω ποτέ. Εγώ θα έλεγα, για τις τηλεοπτικές εννοώ, θα έλεγα βάλτε σκληρούς όρους και όσοι πληρώνουν το ΙΚΑ τους, τους εργαζόμενους, το ενίκιο της συχνότητας, τις υποχρεώσεις τους, όσοι είναι συνεπείς στο μετοχικό τους κεφάλαιο, στον έλεγχο του κράτους, να παραμείνουν. Οι άλλοι να κλείσουν. Όχι εγώ να κλείσω. Εγώ. Έχω άλλη κουλτούρα διοίκησης. Εάν όμως ήσασταν μέσα στην κυβέρνηση, όπως και ο Καμένος σε ορισμένες στιγμές λέει ότι παιδιά μέχρι εδώ αυτό έχει κόκκινη γραμμή, δεν θα ήταν και το λόγο για το Λεβέντη το ίδιο και ναι, αυτό αλλά φοβάμαι, φοβάμαι. Να τελειώσω κύριε Πρόεδρε, ναι. Αυτό το οποίο σας κατηγορούν, σας συνάπτουν ότι η μεγάλη υποστήριξη για την απλή αναλογική είναι ένας τρόπος να δείξετε το ΣΥΡΙΖΑ ότι παιδιά εμείς εδώ είμαστε, θα μας δώσετε κάποια υπουργεία και είμαστε μαζί σας για να βγάλουμε την τετραετία. Έτσι λένε αυτοί. Με αυτό κύριε Συρίγο μου το πρότεινε ο Τσίπρας από την πρώτη μέρα, από το Σεπτέμβριο του 2015 και το απέρριψα. Μάλιστα. Αυτό το να πάρω 5 υπουργεία, μου είπε 5 παίρνει ο Καμένος, 5 δικαιούσε κι εσύ. Και το απέρριψα κύριε Συρίγο μου. Τώρα θα αγωνιστώ για αυτό που μου προσφερότανε. Εγώ σας λέω θέλω ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Ένα άλλο μείγμα πολιτικής, δηλαδή οι έχοντες και κατέχοντες να πληρώσουν και μια φορά στην Ελλάδα. Και να μην πληρώνει όλο ο φτωχός. Υπάρχουν 330.000 άνθρωποι που παίρνουν 3 συντάξεις. 330.000 άνθρωποι παίρνουν 3 συντάξεις και λέω του Κατρούγκαλου γιατί τους αφήνεις. Λέει τις παίρνει νομίμως. Νομίμως τις παίρνουν και στην Αυστραλία αλλά τις κόψανε. Τι ακριβώς έγινε δηλαδή στην Αυστραλία? Στην Αυστραλία όσοι έχουν λεφτά από νίκια ή από τόκους καταθέσεων. Δηλαδή εγώ είμαι Αυστραλός και παίρνω 20.000 από την ακίνητη περιουσία μου. Δεν δικαιούμαι σύνταξη. Όχι, στην κόβουν εντελώς. Ναι. Α, σου λέτε έτσι. Σε θεωρούν εύπορο και σου δίνουν μόνο φάρμακο και νοσοκομείο. Και δικαίως. Και αυτά τα λεφτά τα δίνουν σε τρεις που θα έπαιρνες εσύ τα 1.500 ευρώ, τα δίνουν σε τρεις οικογένειες φτωχών. Πόσο πιο δίκαιο από αυτό? Ναι, αυτό δηλαδή φωνάζει. Σε πολύτεκνους, σε μονογονικές μάνες, σε ανάπηρους, σε πρόσωπα είναι. Που πεθαίνουν της πείνας και λοιπόν. Εάν θέλουμε ένα κράτος με κοινωνική πρόνοια και να έτσι θα πρέπει να λειτουργούμε. Ενώ εδώ κόψαμε και από αυτόν που παίρνει, ξέρω εγώ, έπαιρνε 5.000, του τις πήγαμε 3.500 και κόβει και από τα 600 ευρώ. Ναι, το μήνα. Υπήρχαν άνθρωποι που παίρνουν 5.000 το μήνα, τώρα παίρνουν 3.078 ευρώ. Δηλαδή άμα πέρανε 2 θα τους πειράζε. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Γέροι άνθρωποι, τι θα τα κάνει. Κόβει ο Τσίπρας και από τα 600, τον πάει 400. Μάλιστα. Του κόβει το γάλα των παιδιών του. Ενά αυτό αν ήταν η Ένωση Κεντρών δεν θα τα έκανε δεν αυτά. Δεν θα το έκανε, αλλά εγώ φοβάμαι δεν μπαίνω σε κυβέρνηση γιατί αμφιβάλλω αν θα δεχθούν. Μέχρι τώρα εγώ τα έχω πάει τα 9 σημεία, δεν τα δεχθήκανε. Ποια είναι τα θέλανε να πω, ξέρετε πως θέλανε, να μου δώσουν 5 υπουργεία, να μου πετάξουν 5 υπουργεία και να σιωπώ από εκεί και πέρα και να ψηφίζω. Οπότε ο λαός να νομίζει ότι πουλήθηκα. Τέτοιου είδους συνεργασία δεν ονειρευόμουν. Κάποια από τα 9 σημεία να μας λέγατε. Να, είναι τα 9 σημεία είναι αυτά σας λέω, είναι το να βρούμε στο δημόσιο τους αργόμιστους, γιατί πάμε σε ένα δήμο
που δουλεύουν 800 και προσέρχονται στη δουλειά οι 400. Οι άλλοι 400 είναι αργόμισθοι και πάει ο μισθός σπίτι. Μπορεί αυτός ο Δήμος να σταδιοδρομήσει. Α, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια τηλεόραση TV100, την ξέρετε? Ναι, βεβαίως. Αυτή έχει, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, 119 εργαζομένους. Μάλιστα. 119 εργαζομένους. Αν ήταν ιδιωτική τηλεόραση αυτή, θα είχε 119. Εγώ μπαίνω στις ιδιωτικές τηλεοράσεις, στο Europoan, στο Εγνατία. Στο Euro. Και στο Μακεδονία ακόμη και είναι 10 άτομα. Ναι. Αυτή είναι 119 γιατί πληρώνει ο Δήμος. Ναι, αλλά το πρόγραμμά τους είναι άθλιο, κύριε Πρόεδρε. Στο θέμα των μικρών καναλιών, οι Θεσσαλονικοί έχουν το πιο άθλιο πρόγραμμα. Αν ζούσανε με λεφτά διαφημίσεων, δηλαδή αν τρέχανε αυτοί 119 για να φέρουν διαφημίσεις, δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Το θέμα ότι πληρώνει ο κόσμος. Κάθονται και τα παίρνουν από τα δημοτικά τέλη. Από την περιουσία του Δήμου, από τους δημότες. Ακούστε κάτι. Δεν θα φτιάξει ποτέ η χώρα, αν η νοοτροπία μας είναι, να τρώμε τα έτοιμα λεφτά του κράτους. Μάλιστα. Η άποψή μου είναι αυτή. Βλέπετε. Βρέστε μου ιδιωτική τηλεόραση, τέτοια όπως είναι η TV100 της πόλης της Θεσσαλονίκης, που να την είχε ιδιώτης και θα μπορούσε να είχε 119 σήμερα. Και η ακροματικότητα είναι 0,1. Ναι, δηλαδή δεν έχει ένα πρόγραμμα, ρε αδερφέ. Μία εκπομπή. Έχουν οι δήμαρχοι φωνή δική τους. Ναι. Μόνο αυτό. Για να επανεκλέγονται. Και έχουν κάποια άτομα βρει τρόπο να ζουν. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αυτοί νομίζαν ότι έχω εγώ κάτι και με βάλανε πριν ένα μήνα έβαλαν εναντίον μου. Αλλά λέω, ιδιώτης θα είχε 119 άτομα με 0 θεαματικότητα. Όχι. Αυτό λέω. Άρα το δημόσιο χρήμα δεν το πονάμε, κύριε Συρίγο μου. Σωστά. Το δημόσιο χρήμα δεν είναι. Όταν είναι δημόσιο μπορούμε να το τρώμε σαν ποντίκια, αρουρέι. Αν ήταν δικό τους. Αν ένας εκεί από τον TV100 έκανε δική του τηλεόραση, θα πλήρωνε 119 και όλοι τους είναι και σε άλλες. Έχει τα δίκαιά του, όπως το λέω, Πρόεδρος. Γι' αυτό ο κόσμος τον αγαπάει και τον στηρίζει, γιατί έχει τα δίκαια του, είναι με το δίκαιο του λαού, τα λέει, δεν φοβάται να τα πει. Το ψηφίζουμε τον Πρόεδρο. Ο Τσίπρας συνεχίζει και συγκαλύπτει τέτοιες καταστάσεις, γι' αυτό θα καταστραφεί. Γι' αυτό γκρεμίζεται σε δημοσκοπήσεις, γιατί αντί να βουτήξει να εξηγιάνει ένα μαστίγιο να καθαρίσει τη χώρα, κάθεται και κουκουλώνει τις παθογένειες, νομίζοντας ότι έτσι κρύβονται. Μάλιστα. Καταλάβατε. Αποστολία. Μπορεί να είναι και όλο αυτό συνεθήλευμα ανθρώπων που προέρχονται από άλλους. Ναι, βεβαίως. Σας εξηγώ το λόγο για τον οποίο δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να συνεργαστεί η Ένωση Κεντρών. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα που επαναφέρει το παλιό κέντρο και το μόνο που θέλω από το λαό είναι να μας κάνει τρίτο κόμμα. Δεν πρέπει να είναι τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή. Κύριε Λεβέντη, επίσης η γεννηματά πρέπει να τιμωρηθεί για αυτό που έκανε χθες. Αυτό ήταν μια προδοσία κατά της κοινωνίας. Θα πάρει δώρο 50 έδρες ο Μητσοτάκης. Τη νύχτα που θα κάνει το γύρο του θριάμβου ο Μητσοτάκης, σε ποια τρύπα θα πει η γεννηματά? Αυτό δεν ξέρω. Ποια τρύπα, δεξιά του πατρός θα βρίσκεται. Εντάξει, θα έχει και αυτή μερικά υπουργεία. Θα είναι ο καμένος του Τσίπρα, θα είναι η γεννηματά του Κυριακού. Μπορεί εντάξει. Αυτό να επιδιώκει, να βρίσκεται εκεί. Ναι, εντάξει, γιατί τι άλλο, άλλη λύση. Άνθρωποι όμως όπως εσείς. Εκτός αν τρελαθήκανε, κοιτάξτε. Γιατί προημερών μίλησα με κάποιο παλιό μου φίλο και μου λέει η γυναίκα του, μην του μιλήσεις. Λέω γιατί, λέει έχει Αλσχάιμερ. Αυτός εκεί δικαιολογείται, είχε αρρώστια ο άνθρωπος. Μου λέει μην τον λαβαίνεις υπόψη. Τα καινούργια λέει δεν τα θυμάται. Μπορεί να θυμάται λέει από το Πολυτεχνείο πριν 40 χρόνια που ήσασταν μαζί. Τώρα λέει δεν τα θυμάται. Ήσουνα στο Πολυτεχνείο, Πρόεδρε. Βέβαια. Ήμουνα τεταρτοετής όταν έπεσε. Εγώ πάντως περίμενα από εσάς
που δηλώνεται ότι πρέπει να φύγουμε από τα μονοκομματικά συστήματα και να πάμε σε κυβερνήσεις συνασπισμού, να λέγατε ότι έχω ζωτικές διαφορές, θα πρέπει να έρθω πιθανά σε ρήξη, αλλά θα είμαι εκεί να στηρίξω, γιατί οι ιδέες μου θεωρώ ότι θα βοηθήσουν τον ελληνικό λαό. Ακούστε, να στηρίξω όμως κάποιους που ανοίγουν την καρδιά τους και βάζουμε κάτω ένα σχέδιο να κάνουμε, έτσι. Βεβαίως. Όχι κάποιους να στηρίξω στη δική τους άποψη και να καταστραφώ κι εγώ. Βλέπετε άλλους να συμφωνείτε περισσότερο από αυτούς που υπάρχουν τώρα στο πολιτικό σκηνικό. Όταν βλέπω ένα Τσίπρα να μου πει έλα να τα βάλουμε κάτω πώς μπορεί αυτή η χώρα να σωθεί, εκεί θα πήγαινα. Αλλά στη δική τους πολιτική να υπογράφω εγώ σαπιόνι, δηλαδή να είμαι ένας επόμενος καμένος, όχι αυτό. Καταρχάς ο χώρος του κέντρου είναι ένας χώρος πολιτικής ηγεμονίας, δηλαδή ήμασταν μεγάλο κόμμα, δεν ήμασταν τσόντα ποτέ. Δεν μπορώ εγώ να πάρω το χώρο του πλαστήρα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου και να τον μεταβάλω σε τσόντα. Είναι χώρος ιερός, είναι χώρος που έφερε πίσω από τη Μικρά Ασία τους στρατιώτες μας. Χώρος που πήγε την Ελλάδα μέχρι εκεί που είναι, μέχρι τη Λαμία θα ήταν η Ελλάδα χωρίς τον Ελευθέριο Βεντζέλο. Δεν μπορώ να λειτουργήσω δηλαδή εις βάρος των παραδόσεων του χώρου μας που εκπροσωπώ, καταλάβατε. Είναι θέμα ηθικής τάξης. Αναζητώ συνεργασίες ισότιμες, όχι να είμαι τσογλάνη. Δύο δευτερόλεπτα μου δίνετε, κύριε Πρόεδρε. Ένα το τι ώρα είναι και συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε. Έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη. Μας μιλάει για το χθεσινό νομοσχέδιο είναι, νομοσχέδιο, το οποίο δεν πέρασε τελικά, γιατί ήταν λιγότερες οι ψήφοι από αυτές που χρειαζόταν. Κύριε Λεβέντη, λέγαμε εδώ και προηγουμένως ότι οι πολέμοι, εν πάση περιπτώσει, οι πολιτικοί αντίπαλοι του κύριου Τσίπρα θεωρούν ότι ήταν ήττα για τον ίδιο το γεγονός ότι δεν πέρασε το νομοσχέδιο. Και για αυτούς που τον υποστήριξαν. Και για αυτούς που τον υποστήριξαν. Για σένα δηλαδή, χτυπάει κουμπούλι κουδούνα, κύριε Πρόεδρε. Βλέπουν ότι ο λαός εξαθλειωμένος, κουρασμένος και απογοητευμένος χάνει την πίστη του, αυτή που εν πάση περιπτώσει είχε για την τωρινή κυβέρνηση. Οι κάποιες δημοσκοπήσεις το λένε αυτό. Και ελπίζει στο Μητσοτάκη. Και διαβλέπουν αυτοί απέναντι, εν πάση περιπτώσει, σε εκλογές. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά? Χαρά στο λαό. Αν ο λαός ελπίζει στο Μητσοτάκη, σημαίνει πια ότι είναι λαός που είναι άξιος της τύχης του. Όχι, εγώ μιλούσα γιατί, για τους γιατί πολιτικούς. Μέχρι πριν ένα χρόνο κυβέρναγε ο Μητσοτάκη, ο Σαμαράς με τον Βεντζέλο. Δεν κυβερνάγανε. Ναι, βέβαια. Και ξέρετε τι κάνανε αυτοί? Κόψαν τις μισές συντάξεις του κόσμου. Όλου του κόσμου τις μισές συντάξεις κόψανε. Ρωτήστε ένα στρατιωτικό πόσο έπαιρνες πρώτα και πόσο έπαιρνες... Απλώς επειδή οι συντάξεις σε κάποιους τομείς ήταν πολύ μεγάλες, το ότι τις κόψαν αρκετά δεν πόνεσε. Μα κόψαν και από τους μικρούς. Μα κόψαν και από τους μικρούς. Οριζόντια μέτρα. Οριζόντια. Οριζόντια. Βάλαν ένφια. Ο ένφια δεν μπήκε στους πλούσιους, μπήκε και στους φτωχούς. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αντιλαϊκά, είναι και βλακώδη και ηλίθεια. Βλέπουμε και τους επόμενους να τα τροποποιούν και να τα αλλάζουν, συνεχίζουν στην ίδια πεπατημένη. Ναι, αν ελπίζει ο κόσμος στη δεξιά, σημαίνει πια ότι είναι κόσμος άμυαλος εντελώς. Ο ελληνικός λαός είναι άμυαλος, διότι αν ήταν να κάνει κάτι δεξιά θα το είχε κάνει στα δύο χρόνια που κυβέρνησε. Δεν θα το έκανε. Στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πήγανε? Γιατί είχαν κουραστεί με τις συνεχείς αυξήσεις φόρων που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό δεν πήγανε. Έτσι, μπορεί να πάει η Ελλάδα μπροστά με τέτοιου ΦΠΑ και τέτοιους φόρους? Δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικότητα? Δηλαδή, αν ήσασταν αύριο στην κυβέρνηση, σε ένα Υπουργείο Οικονομικών, εντάξει με τις συντάξεις, πώς θα δίνατε? Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες που είναι στα Σκόπια και στη Βουλγαρία γιατί έχουν καλύτερο σύστημα ή πιο ανθρώπινο για αυτούς. Πώς μπορούμε να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους πίσω? Πώς μπορούμε να ανοίξουμε καινούργιες επιχειρήσεις? Και πάνω απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, επειδή περίπου είμαστε στην ίδια ηλικία, 2-3 χρόνια μικρότερος είμαι, σας παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και το θεωρώ και τιμή μου που είστε φίλος μου. Προχθές κοίταζα τα παιδιά μου στα μάτια και βλέπω και την αποστολή που και αυτό παιδί μου είναι. Να βλέπω την αγωνία, την απελπισία, τη στεναχώρια, παιδιά σπουδαγμένα,
παιδιά έτοιμα να προσφέρουν. Εμείς για να κάνουμε αυτά τα παιδιά στερηθήκαμε πολλά, κύριε Πρόεδρε. Και αυτά τα παιδιά, η πιο μορφωμένη γενιά στην ιστορία του ελληνικού έθνους, στεναχωρεμένα, κουρασμένα, απελπισμένα, άλλα φεύγουν στο εξωτερικό και άλλα είναι κλεισμένα μέσα στο σπίτι και περιμένουν του Χαρτζηλί και του πατέρα. Εδώ ακούστε, αυτά τα παιδιά, είχαν... τι μπορούμε να τα πούμε, τι μπορούμε ακούστε, να κάνουμε. Ακούστε, ακούστε, όλα είχαν γίνει στην Ελλάδα στο γόνατο. Όπως το 50, το 60 έφυγε ένα εκατομμύριο κόσμος. Είναι αλαμόρφωτος κόσμος από τα χωριά. Τώρα φεύγει γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες. Όμως η λογική ήταν η ίδια. Ο αμόρφωτος αυτός κόσμος που λέτε ήταν κόσμος, αξιοσέβαστος κόσμος, ο οποίος δεν έκανα με εργοστάσια ή δουλειές για να δουλέψει, οπότε διάλεξε το δρόμο να δραπετεύσει προς τα έξω για να επιβιώσει. Τώρα είχαμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο, μορφώσαμε τα παιδιά μας, αλλά δεν είχαμε πού να τα απασχολήσουμε μετά. Δεν είχαμε προβλέψει ότι κάθε πανεπιστήμιο που βγάζει έναν επιστήμονα πρέπει να έχει η υπόλοιπη κοινωνία έτοιμη τη θέση εργασίας. Ναι, διαφορετικά, αλλά υπήρχε διαφορετικά... και μια Ενωμένη Ευρώπη που έδινε δικαίωμα στον κάθε νέο να βγει έξω και να εργαστεί, αλλά να είναι επιλογή του, όχι να είναι υποχρέωση. Ναι, ο σκοπός ήταν όμως αλλά να λέμε εμείς, να έχει το περιθώριο της επιλογής. Εμείς σαν κράτος λέμε, είχαμε προβλέψει κάτι, όχι. Κάναμε επιστήμονες και δεν είχαμε προβλέψει απολύτως τίποτα. Και η μόνη λύση που είχαμε επί 40 χρόνια να πηγαίνουμε στο δημόσιο. Δηλαδή να πηγαίνουμε στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία με μέσον στον κύριο Α ή στον κύριο Β και στον κύριο Κούβελα, στον κύριο, μη λέμε τώρα ονόματα, στον κύριο Ψωμιάδη, ναι, και να μας βάζουν στη δουλειά, στο δημόσιο. Και έτσι κάθε ανάγκη για εξυγχρονισμό, για υποδομές, την είχαμε σταματήσει. Η Αποστολή ρώτησε, υπάρχει... Αφού έχουμε τον Ψωμιάδη, ας πούμε, να μας βάλει στη ΔΕΗ, σιγά μην κάτσουμε να καταστρώσουμε σχέδιο ανάπτυξης για τη χώρα. Και γι' αυτό συναντώ και βιομηχάνος που μου λένε βάλε μου το παιδί στην πυροσβεστική. Λέω καλά, εσύ με τέτοιο εργοστάσιο, το παιδί σου να το βάλει στην πυροσβεστική. Μου λέει να μην τραβήξει αυτά που τραβάω εγώ. Όλη πώς... την ώρα την εφορία λέει μου στέλνουν, κύριε Πρόεδρε. Πες μου κάτι να αλλάξει αυτό το κλίμα, ρε Πρόεδρε. Ναι. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το κλίμα. Πώς μπορεί να υπάρχει πάλι εμπιστοσύνη. Αυτό ζητούσα. Δεν κόβει ένας άνθρωπος απόδειξη. Κατέβηκα στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Σε τρία ταξί που μπήκα, στα δύο δεν μου δώσανε. Είπανε το ρολόι ότι είναι χαλασμένο. Εντάξει, απατεώνες γίνεται και ο λαός απατεώνας για να επιβιώσει. Για να επιβιώσει. Ενώ αν ήταν το μισό, θα κόβαν όλοι. Ναι, ακούστε. Γι' αυτό πρότεινα τόσο καιρό οικουμενική. Για να γίνει μια νέα αρχή. Γιατί ξέρετε, όταν η Βουλή είναι στα κάγκελα και οι μισοί βρίζουν τους άλλους μισούς προδότες. Και κάτι να θέλει να κάνει μια κυβέρνηση, τρελαίνεται, χάνει τον αυτοελεγχό της. Όταν έχει τέτοια υπονόμευση από την αντιπολίτευση σε επίπεδο να τον λες προδότη. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ένα Κουκιάδη, εκεί είναι Θεσσαλονικιός, ο οποίος ήταν πρόεδρος τα ΙΠΕΔ. Και τι είχε πει αυτός. Δεν τολμάω να πουλήσω, είχε κάτσει 4 χρόνια στο ΤΑΙΠΕΔ, 5. Ο Βεντζέλος τον είχε βάλει. Και του λέγανε γιατί δεν έκανες ιδιωτικοποιήσεις, τότε ήταν υψηλότερες οι τιμές. Οι τιμές τότε να πουλήσεις το ελληνικό, να πουλήσεις ξέρω εγώ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ήταν πιο ψηλές. Θα παίρναμε δεκαπλάσια τιμή. Γιατί δεν πουλάγες κύριε Κουκιάδη. Και τι απάντησε, φοβόμουν να λέμε πάνε φυλακή. Μην με κατηγορήσουν οι άλλοι. Για προδοσία. Ναι, ότι τα πήρα, ότι έδωσα φτηνά στους φίλους μου. Και έτσι φτάσαμε τώρα να τα παίρνε τσάπα. Από τους δισταγμούς του κάθε κύριου Κουκιάδη που είναι και έντιμος, δεν είναι υπαγωτή. Αλλά αυτός δεν καταλάβαινε ότι η θέση αυτή θέλει τόλμη. Αν φοβάσαι τόσο πολύ τη φυλακή δεν είσαι και αυτή τη θέση. Και σιγά σιγά φτάσαμε στην πλήρη απαξίωση της ακίνητης περιουσίας. Και τώρα μας τα παίρνε τσάπα και πουλήθηκε η Τρενοσέ 45 εκατομμύρια. Το Μακεδονία Παλάς κάνει περισσότερα. Από την Τρενοσέ που είναι σε όλη την Ελλάδα. Εκεί φτάσαμε. Τεράστια περιουσία με κτίρια. Καταλάβατε. Με κτίρια, βέβαια. Ναι. Και βγαίνει ο Σπύρτης προχθές
Και λέει 4 δις έκανε το ελληνικό. Πώς τα πουλάμε, λέει, 900 εκατομμύρια. Ούτε ένα δις, λέει, δεν παίρνουμε. Το ελληνικό. Αφού καθυστερεί. 17.000 στρέμματα, 900 ναι. εκατομμύρια. Τι να κάνουμε. Εγώ ξέρω και διαμέρισμα στην Καλλιθέα που το αγόρασε ο άνθρωπος 180.000 και ξέρει πόσο το πούλησε τώρα. Να σας πω. Να μας πει. 25. 25 το πούλησε γιατί είχε αρρώστια το παιδί του και έπρεπε να... Λοιπόν, έχει καταστραφεί η χώρα, κύριε Συρηγό μου. Γι' αυτό πρότεινα οικουμενική, δεν είναι πρότεινα για να γίνει το δικό μου. Γιατί αισθανόμουν ότι χρειαζόμαστε μια νέα επανεκκίνηση. Εσείς για να μπείτε στην οικουμενική θα θέλετε μαζί και τη Νέα Δημοκρατία φυσικά. Δεν θέλω να πω εγώ, δεν θέλω. Όχι, εγώ, για να κάνουν συμμετέχετε. Τα λάφυρα δεν με ενδιαφέρουν. Να δω να γίνει, να ξεπερνούν τους εγωισμούς τους. Γιατί ο Τσίπρας μου λέει για τον Μητσοτάκη, με αυτούς δεν πάω. Ο Μητσοτάκης μια μέρα που ήμουνα στα Ποσειδόνια μου λέει με αυτούς να πάω. Με σένα λέει έχω, με αυτούς να πάω. Άρα αυτοί δείχνουν ένα στον άλλον και λένε δεν πάω. Άρα ή τρελαθήκανε ή αποφασίσανε να πεθάνει η Ελλάδα. Πρέπει να ξεπεράσουν αυτά τα πράγματα. Και γυρίζω του Μητσοτάκη και του λέω όταν γίνεται μια κυβέρνηση μεγάλη δεν την κάνουμε γιατί αγαπάς εσύ τον Τσίπρα ή εγώ εσένα ή... Το κάνουμε γιατί χρειάζεται για τη χώρα, κύριε Μητσοτάκη. Και με κοίταγε με τα μάτια τα γουρλωμένα. Έχει λίγο αυτό εδώ πέρα το... Έχει, τα έχει λίγο γουρλωμένα. Ναι. Αυγουλωμάτης είναι. Αυγουλωμάτης. Ναι, εμείς που τα έχουμε γουρλώσει τα μάτια μας εμένα, τόσα χρόνια εμένα, να μου είναι, εμένα να ξέρετε μου είναι συμπαθής ο Μητσοτάκης. Αλλά περίμενα σαν νέος να μην λειτουργεί έτσι υπό την επιρροή των γέρων του κόμματος, αλλά να υπερκεράσει αυτός τους γέρους. Να νικήσει αυτός. Γιατί σε κάθε κόμμα υπάρχει μάχη αντιλήψεων. Το νέο πρέπει να νικάει. Εδώ στο Μητσοτάκη οι γέροι τον έχουν κυριεύσει. Και αυτός είναι ένα πιόνι. Καλά τα λέγατε χθες, γιατί φοβάστε την ψήφο των 17, έλεγε ο κύριος Λεβέντης. Την Ελλάδα την πτώχευσαν οι νεότεροι ή οι κυριότεροι. Για να μην πάνε, λέει, στα σχολεία τα πολιτικά. Δηλαδή οι μαθητές μας πρέπει να είναι γλάστρες. Οι μετά μας φταίει οι αμέτωχοι. Πρέπει να είναι άοσμοι, άγευστοι. Ξέρετε τι μαθητές θέλουμε, άγευστους, άοσμους. Αβουλούς. Ναι, τέτοιους θέλουμε. Ναι. Μετά λέμε γιατί η νεολαία δεν ψηφίζει, γιατί δεν μπαίνει να ηγηθεί καταστάσεων και πρωτοβουλειών. Μας ενοχλεί η νεολαία για ενημέρωση. Αλλά είναι και αυτό που ρώτησα, την Ελλάδα τη φτώχευσαν οι νέοι ή οι γέροι. Ένα λεπτό, ποιος την φτώχευσε την Ελλάδα. Τα 17, τα παιδιά ή... Οι 80ρηδες και 90ρηδες που λέγανε θα πάμε στο Σκανδαλίδι να μας διορίσει. Θα πάμε στο Κούβελα να μας διορίσει. Αυτή είναι η συμβουλή του παππού. Αυτοί οι παππούδες κατέστρεψαν τα νιάτα και τη χώρα. Με τις δίθεν σόφρονες συμβουλές τους. Δεν κόβουμε που συνέχισαν διαιώνιζαν το πελατειακό κράτος. Εγώ να περνάνε από επιτροπές. Και αν είναι κολλημένοι σε παλιά στερεότυπα και ιδέες, να μην τους δίνουμε δικαίωμα ψήφου. Κύριε Λεβέντη, δεν γίνονται αυτά. Πρόεδρε, προχθές σε μια δημοκρατική κοινωνία έχει και τα κακά της, καταλάβατε. Προχθές σε είδα συγκινησιακά. Συγκινημένο, εν πάση περιπτώσει. Συγκινησιακά φορτισμένο και. Όταν μιλούσες σε στελέχη του κόμματος... Ναι, πάντα υπάρχει. Γιατί όταν μιλάς με τους δικούς σου και όταν κουβαλάς 35 ετών απομόνωση, εγώ 35 χρόνια έλεγα αυτά που λέω τώρα. Αλλά τότε βασίλευε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Πάμε στον Ψωμιάδη να μας βάλει στη ΔΕΗ. Πάμε στον Κουβαλά... Γεροντοκρατία. Ναι, οπότε εμένα με είχαν στην απομόνωση. Ο Σκανδαλίδης εχθές με είπε γραφικό και όταν πήγαν του ρίξω μια χαστούκα, λέει όχι. Θα τον κοπανούσες κιόλας, πρόεδρε, ρίχτω μια φορά. Κοιτάξτε, θα το του χρειαζότανε. Να εξηγούμεθα. Του χρειαζότανε. Γιατί 35 χρόνια με χλεβάζουν. Αυτοί κάτι τέτοιοι με χλεβάζουν επειδή τους έκανα κριτική. Του χρειαζότανε. Η ευπρέπειά μου δεν μου το επέτρεψε. Αλλά πήγα εκεί μπροστά και του λέω εσύ ρε με είπες γραφικό. Δεν σας ξέρουμε 40 χρόνια τι κάνετε εσείς εκεί πέρα.
Γίναν τέτοια πράγματα. Που τώρα ξέρετε τι έπρεπε να τους κάνουν όλους στο Πασόκ. Και συμφώθηκε σε όλους. Να πούνε 150 εκατομμύρια χρωστάτε, 200 πόσα χρωστάτε. Από τις υπερμιουσίες σας, ρε. Από τις υπερμιουσίες σας. Γιατί, ναι, γιατί δηλαδή να πληρώσει ο λαός του Γιωργάκη, του Σιμίτη τα χρέη. Να πληρώσει Φόφιος, Καζαλίδης και μετά να με πει γραφικό. Έχεις τα δίκαιά σου. Το λέμε και εδώ από την εκπομπή. Πόσα χρωστάνε. Χρωστάνε από 150 εκατομμύρια. Ναι, να το πληρώσουν. Το... Να πουλήσουν τις βίλες τους. Να πληρώσουν. Και μετά να με πει όχι μόνο γραφικό, ό,τι θέλει. Και εκεί θα του βγάζα το καπέλο. Πρόεδρε, δώσε μας μια αισιόδοξη, ένα αισιόδοξο τόνο. Είναι και Παρασκευή, θα πάμε για καμπάνια. Συγγραμμία, να με παρακολουθούν. Με πήρε πριν από λίγο ένας παλιός νομάρχης της Νέας Δημοκρατίας και ξέρεις τι μου είπε, σιγά σιγά λέει η Βουλή βγάζει το νέο στάρ της πολιτικής, τον Βασίλη Λεβέντη, αυτό μου είπε. Τον άνθρωπό μας, τον φίλο μας, εδώ την αγάπη των Σαλονικαίων. Και πάνω απ' όλα εκείνο που είπε και ο Τσίπρας όταν τον είδα, ξέρετε τι μου είπε. Τι είπε, πρόεδρε? Όταν ήρθε, έρχεται η ώρα λέει να μιλήσεις εσύ, πρόεδρε, όλων των κομμάτων μπαίνουν στην αίθουσα να σε ακούσουν. Και όσοι είναι εγωιστές και δεν θέλουν να βλέπουν ότι μπαίνουν, να βλέπει ο κόσμος ότι δεν θέλουν να βλέπει ο κόσμος ότι μπαίνουν να σε ακούσουν, κάθονται στα γραφεία τους στην τηλεόραση και σε ακούνε όλοι. Αυτό λέει δεν έχει ξανασυμβεί με άλλο πολιτικό. Να τρέχουν όλοι να ακούσουν το Λεβέντη. Θεωρείσαι ο Νέστορας της Βουλής. Εντάξει, εγώ είμαι σεμνός. Κάνω την προσευχή μου γιατί έτσι όλα ήταν αυτά ο Νέστορας. Που περιγράφουμε. Ήταν σεμνός και τον αγαπούσαν, ναι, όλοι και τον σεβόταν όλοι. Όλα αυτά που περιγράφουμε είναι του κόσμου τα πάθη. Επομένως πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να κρατάμε την ψυχραιμία μας και πάνω απ' όλα να ξεπεράσουμε τους εγωισμούς μας, γιατί αυτό απαιτεί η νεολαία και ο κόσμος, κύριε Γιώργο μου. Και ο Θεός βοηθός. Εμείς θα μιλάμε από καιρού εις καιρών. Βεβαίως. Πρόεδρε, είδατε όμως τι του είπε ο κύριος Τσίπρας και αντιδρά. Δεν κάνει εκεί μια σύμπραξη, μπας και σωθούμε. Άμα χρειαστεί, είπε, θα στήριξει. Εγώ εδώ είμαι. Είπε, θέλει να ψυχή και καρδιά Είμαι στη λογική. Ποια λογική? Να τα βάλουμε κάτω 3-4 κόμματα, να καταστρώσουμε ένα σχέδιο 15 μέρες για τη χώρα, να το ανακοινώσουμε στο λαό, να είναι δίκαιο, να μην πληρώνει ο φτωχός, να διευκολύνεται κάπως ο φτωχός, γιατί τώρα η ζωή του είναι κόλαση, και να υποχρεωθούν να πληρώσουν αυτοί που τόσα χρόνια δεν πλήρωναν ποτέ. Αυτό πρέπει να γίνει. Και να μπουν συγχρόνως οι βάσεις, να έρθουν επενδύσεις, να υπάρξει κλίμα εμπιστοσύνης. Να έρθουν, γιατί χωρίς νέες επενδύσεις, χωρίς κίνητρα, θα τρώμε τις άρκες μας. Αυτό ήθελα, μια κατάστρωση σχεδίου. Σαν τζόντα δεν μπορώ να βοηθήσω κανέναν, γιατί σας λέγω αντίκειται στη τιμή των ηγετών του κέντρου. Τι ας σε κάνω, ρε Αποστολία, δεν μπαίνουμε τσόντα. Τι κάνω, προσπαθώ. Ας έρθουνε να κάτσουμε σαν τραπέζι, να βάλουμε πέντε πράγματα έτσι, κάτω. Και μπροστά στο λαό, θέλετε να σας πω κάτι, όχι να κρυβόμαστε. Όχι. Το τι λέω εγώ, το τι λέει ο Συρίγος, το τι λέει ο Τσίπρας, όλα, ο Μητσοτάκης, μπροστά στο λαό. Για να ακουστεί ποια είναι η πιο σωστή άποψη, να βγαίνει και από τον λαό τη θέληση. Όχι σε κλειστές κάμερες. Σκοτεινά. Όχι σκοτεινά. Την Πτολεμαϊδιώτησα, πώς τη λέγανε, τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Που ήταν. Την κυβέρνηση. Το μανεκέν εκείνο που ήταν λίγο. Που είναι τώρα πλέον πολύ φίλη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, ναι. Μακρύ. Ήθελα πάρα πολύ να σας ρωτήσω την άποψή σας. Μας την καθάρισαν τη Ράχελ τη Μακρύ. Τι θα την κάνανε? Έφυγε, την καθάρισαν λέω. Αυτό ήταν. Έφυγε από το πολιτικό προσκήνιο. Τη Ραχήλ τη Μακρύ, ποια είναι η γνώμη σας? Δεν ξέρω αν και αυτή ήταν το ιδανικότερο. Α, ναι. Δεν ξέρω. Είχε όμως τόλμη. Εντάξει, δεν φτάνει μόνο η τόλμη. Δεν φτάνει. Θέλει και σύνεση, ε. Πρόεδρε. Χρειάζεται να έχεις και βάσεις. Βάσεις. Δεν ξέρω αν είχε βάση, αλλά ήταν ωραία γυναίκα, πρόεδρε. Έβγαζε μια φιλικότητα. Μπορεί να λείπε η βάση, κύριε. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρόεδρος των... Καλημέρα, καλημέρα. Απολαυστικός όπως πάντα. Γεια σου, Αποστολία μου. Γεια σου, πρόεδρε. Καλημέρα, Γιώργη. Να είσαι καλά, γεια σου, πρόεδρε.